Καλημέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέσα ενημέρωσης που στηρίζουν το έργο του Επιμελητηρίου για άλλη μια φορά. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον αδελφό και φίλο τον κύριο Γκόραν, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου του Λέσκοβατς και τον Επιμελητηρίου Νοτίου Σερβίας για την συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. 4 χρόνια λοιπόν, τα δύο επιμελητήρια σε ένα κοινό δρόμο, το δρόμο της ανάπτυξης, της συνεργασίας, της φιλίας, έχουν υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας, τα οποία και τιμούν για όφελος των μελών τους. Το Επιμελητήριο του Λέσκοβατς το είχαμε επισκεφτεί το προηγούμενο διάστημα με επιχειρήσεις αγροδιατροφικού χαρακτήρα που ήρθαμε σε επαφές και συμφωνίες για το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής, το οποίο δεν μπορεί να προωθήσει τα φρούτα. Έτσι, συνεταιρισμοί βρέθηκαν υπό την αιγίδα του κ. Γκόραν στο Λέσκοβατς και ήρθαν σε επαφή για τα προϊόντα τα οποία θέλουμε να προωθήσουμε στις περιοχές αυτές. Επίσης, ετοιμάζουμε και ένα δίκτυο, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα μεταφέρει προϊόντα, τεχνογνωσία, υπηρεσίες στις δύο πλευρές. Δυναμώνουμε και γιγαντώνουμε την προσπάθεια αυτή, η οποία θα έχει πολύ καλύτερα και μετρήσιμα αποτελέσματα για την περιοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω για την επίσκεψή του τον κύριο Γκόραν, ο οποίος είναι τέταρτη φορά που επισκέπτεται την περιοχή μας, το μεγάλο του ενδιαφέρον και την αγάπη πραγματικά για τον τόπο μας. Μάλιστα, οργανώνει και την Τζιμπιάδα, μια αποστολή από Σέρβους επιχειρηματίες πολύ μεγάλη στους δρόμους που έχουν ιστορικό ενδιαφέρον, όπως είναι και η περιοχή μας, οι οποίες συνέβησαν μεγάλες μάχες εδώ, όταν οι σύμμαχοι τότε των Ελλήνων, οι Σέρβοι, μαζί με τους υπόλοιπους λαούς, δώσαν μαθήματα αντίστασης και δημοκρατίας των ελευθέρων λαών. Οι Σέρβοι λοιπόν επισκέπτουν την περιοχή μας και για ιστορικούς τουριστικούς λόγους. Καλωσορίζω τον Πρόεδρο, τον ευχαριστώ για την τιμή που μας έκανε να μας επισκεφτεί στο Επιμελητήριο και είμαστε σίγουροι σε περαιτέρω συνεργασίες, οι οποίες πραγματικά θα βοηθήσουν τόσο την Φλόρινα όσο και την περιοχή της Νοτίου Σερβίας και ιδιαίτερα του Λέσκοβατς. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε, και σε ευχαριστούμε πολύ.